Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών, και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών, και η ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κελίδος, και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Καθίστε. Στο ίντερνετ επικοινώνησε μαζί μου μάλλον ένας νέος ο οποίος βρίσκεται στην εκκλησιαστική σχολή, νοτάτη εκκλησιαστική σχολή όπως λέγεται, Θεσσαλονίκης. Και στην ερώτησή μου αν θέλει να γίνει ιερέας ή απλώς σπουδάζει για να πάρει ένα πτυχίο, μου λέει ότι θέλω να γίνω, μου λέει, πατέρα Νεκτάριε, ιερομόναχος μέσα στον κόσμο. Όσο, μου λέει, κι αν οι γονείς μου διαφωνούν και δεν το θέλουν, εγώ θα χειροτονηθώ και θα γίνω ιερομόναχος μέσα στον κόσμο. Μ' αγαπάει ο Μητροπολίτης και θα γίνω. Και το απαντάω κι εγώ από κάτω. Μοναχός μέσα στον κόσμο βρήκες αυτό. Το ότι γίνεται ένας μοναχός ιερέας και αποκαλείται μετά ιερομόναχος, αυτό το αποφασίζει το Ιγουμενοσυμβούλιο της Μονής. Δεν το αποφασίζει ο Επίσκοπος. Το Ιγουμενοσυμβούλιο της Μονής αποφασίζει και προτείνει τον τάδε μοναχό για ιερέα και μάλιστα όπως γράφουμε στα έγγραφά μας, το Ιγουμενοσυμβούλιο γράφει προς τον Επίσκοπο ότι δια τις ανάγκες της Ιεράς Μονής παρακαλούμε όπως χειροτονίζεται τον τάδε μοναχόν εις διάκονον ή εις πρεσβύτερον. Εξαρτάται. Από εκεί και πέρα μετά, εάν κάποια στιγμή ο Μητροπολίτης για τον α ή β λόγο θέλει έναν κληρικό διαέκτακτες ανάγκες, όπως λέγεται, για να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να έχει, τότε ο Μητροπολίτης στέλνει έγγραφο προς τον ηγούμενο και του ζητεί και τον παρακαλεί να του παραχωρήσει τον καλύτερο ιερομόναχο που έχει, για να τον κάνει είτε ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως, είτε να τον κάνει κάπου εφημέριο και να τον διορίσει. Και ο ηγούμενος στέλνει τον καλύτερο, επιλέγει τον καλύτερο, ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να αντέξει στους πειρασμούς, ξέρει ότι μπορεί να αντέξει έξω στα διάφορα προβλήματα του κόσμου και από εκεί και πέρα επιλέγει τον καλύτερο κληρικό, αυτό που μπορεί να τα αντέξει και να τα ανταπεξέλθει αυτά, εξέρχεται. Ο δε Μητροπολίτης τότε διορίζει τον ιερομόναχο και μάλιστα ο διορισμός γράφει «διορίζομεν προσωρινών εφημέριων», παύλα ιεροκήρυκα, οτιδήποτε, και στην περιφέρειά μας, στον τάδε ιερό ναό ή στην τάδε μητροπολιτική περιφέρεια. Εμάς Ιεράς Μητροπόλεως. Το γράφει ακόμα και επάνω ο διορισμός του ιερομονάχου ότι είναι προσωρινός, που σημαίνει δια τον α ή β λόγο ο Μητροπολίτης πάβει το προσωρινός και το ξαναστέλνει πάλι στο μοναστήρι. Δεν έχω άλλο ανάγκη, δεν σε θέλω άλλο παιδί μου, μπορείς να επιστρέψεις στο μοναστήρι σου. Και γι' αυτό ο διορισμός πάνω γράφει ότι είναι προσωρινός. Διότι ο ιερομόναχος χειροτονείται δια τις ανάγκες της Μονής. Και του το γράφω αυτό. Και του ξαναρωτώ από κάτω κι εγώ. Με ποιο σκεπτικό εσύ θέλεις να είσαι μοναχός μέσα στον κόσμο. Επελέγεις από το Ιγουμενοσυμβούλιο ως ο καλύτερος. Ο γέροντάς σου δηλαδή επελέγει, έγινες μοναχός,
Εδοκιμάστηκες, εκάρεις μοναχός, επελέγεις μεταξύ των μοναχών για να γίνεις εσύ κληρικός και ως κληρικός ήσουν ο καλύτερος ώστε να βγεις έξω να υπηρετήσεις τον κόσμο που ζήτησε ο Μητροπολίτης. Αυτή η διαδικασία που σας λέω γίνεται στην πραγματικότητα. Γίνεται στην πραγματικότητα. Αλλά μονάχα γίνεται μόνο δια εγγράφων. Δυστυχώς σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό που λέει ο νεαρός αυτός, ότι θα γίνω ιερομόναχος μέσα στον κόσμο και μου γράφει να με χειροτονήσει ο τάδε Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης τι κάνει όμως? Εγγράφει τον νεαρόν αυτό ως δόκιμο μιας ιεράς μονής. Ήδη πρέπει να τον ενέγραψε τώρα. Μετά από 6 μήνες τον κάνει μοναχό και θα τον κάνει έξω στην πόλη, συνήθως τους κάνουν σε μια ενορία ή και σε μια μονή μέσα μπορεί να γίνει. Την άλλη μέρα, με έγγραφο καινούριο από απευθύνει ο Μητροπολίτης προς τον ηγούμενο, θα του ζητήσει, παρακαλούμε, όπως μας παραχωρίζεται, κληρικών της Ιεράς Ημών Μονής, δια τις ανάγκες του τάδι ιερού ναού. Και ο ηγούμενος απαντάει ότι σας παραχωρούμε τον πατέρα τάδε και σας το στέλνουμε να υπηρετήσει στην τάδε ενορία. Και φυσικά ο μοναχός είναι στο σπίτι του. Ούτε έχει κάνει καμία διαδικασία, δεν έχει μετακινηθεί. Απλώς γίνεται μία σχετική αλληλογραφή και ο δεσπότης δίνει ένα διορισμό που λέει «Διορίζω μένσε προσωρινών εφημέριων». Και έτσι ο κληρικός έχει μονάχα και βλέπει το «Διορίζω μένσε προσωρινός». Το προσωρινός όμως δεν ξέρει από πού προέρχεται, γιατί έχει μία ολόκληρη διαδικασία. Και γι' αυτό του λέω, πού το είδες μοναχός μέσα στην πόλη? Εάν θέλεις να είσαι μέσα στην πόλη, παντρέψου. Αν θέλεις να προσφέρεις μέσα στην πόλη, να παντρευτείς. Και να αποκτήσεις και να γίνεις λαμπερό άστρο σαν κληρικός. Μπορείς να υπηρετήσεις κάλλιστα την εκκλησία, να υπηρετήσεις κάλλιστα οποιαδήποτε ενορία, να κάνεις κηρύγματα, να κάνεις έργο, να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, όμως ως έγγραμος. Μοναχός μες στην πόλη δεν υπάρχει. Είναι παράβαση και των ιερών κανόνων, παράβαση του ιδίου, στους όρκους που έχει δώσει, παράβαση και διάλυση όλης της εκκλησιαστικής τάξης. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα σύμπανα, τα οποία έχουμε. Μοναχή καριέρας. Δηλαδή, γι' αυτό τον ερώτησα, γιατί παιδί μου θες να γίνεις μοναχός τότε? Λέγει να υπηρετήσω στην πόλη. Μα μοναχός υπηρετεί στο μοναστήρι. Δεν υπηρετεί στην πόλη. Άμα δεν υπηρετεί στην πόλη, γίνει έγγραμος. Κανείς δεν θα διαφωνήσει. Κανείς δεν θα διαφωνήσει. Και του γράφω και κλείνω από κάτω ότι στραβά ξεκινάς, παιδί μου, τη ζωή σου μέσα στην εκκλησία, στραβά και θα καταλήξεις. Στραβά και θα καταλήξεις. Γιατί? Διότι όταν έχω ένα στραβό ξεκίνημα, πολύ δύσκολο να μπορέσει να επανέλθει. Όταν μεγαλώσει στραβά το δεντράκι, πολύ δύσκολο επανέρχεται μετά ξανά να πάρει το ίσιο το κορμί. Και αυτό έχει όλα τα επόμενα συναπακόλουθα της ζωής που είναι μοναχοί, ιερομόναχοι, κληρικοί και ζουν μέσα στις πόλεις. Έτσι αντί να είναι μέσα στο σπίτι του, είναι μέσα σε ένα διαμέρισμα. Και γι' αυτό τα παλαιά χρόνια η Εκκλησία, πάλι όταν ήθελε επισκόπους, έκανε το ίδιο πράγμα. Όταν επελέγοντο εκ των εγάμων και ή εκ των αγάμων, έζησε στα μοναστήρια και επιλέγανε. Ποιος είναι, ποιον θεωρούσε ο ηγούμενος ως τον πλέον κατάλληλον από τους μοναχούς του για να υπηρετήσει την Εκκλησία από τη θέση του επισκόπου. Και γι' αυτό βγαίναν και Άγιοι Επίσκοποι. Και μάλιστα επίσκοποι οι οποίοι είχαν φρόνημα μαρτυρίου, γιατί την εποχή εκείνη που είχαμε και εγγάμους ή και αγάμους επισκόπους, είχαν φρόνημα μαρτυρίου. Η Εκκλησία εδιώκεται
είτε από τους ειδωλολάτρες, είτε από αιρετικούς, είτε από χίλιους δύο. Εδιώκετο η Εκκλησία. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο γράφει μέσα και ο Απόστολος Παύλος, ή της Επισκοπής ωραίγεται, καλού έργο επιθυμεί. Καλό έργο λέει επιθυμεί μέσα του, αυτός που ωραίγεται να γίνει επίσκοπος. Στην ουσία τι του λέει, ότι καλό έργο επιθυμείς που θέλεις να μαρτυρήσεις. Διότι το να έπαιρνες τόσο τη θέση του επισκόπου δεν ήταν θέση η οποία θα καθόσουν σε ένα θρόνο, ήταν μια θέση που πρώτον εσένα θα συλλάμβαναν οι αρχές, πρώτα εσένα θα εδίωκαν, εσένα θα φυλάκιζαν, εσύ να μαρτυρούσες. Είναι σαν να λες εν καιρό πολέμου που γίνεται μάχη, όχι εν καιρό ειρήνης, αναλαμβάνω αξιωματικός του στρατού και οδηγώ το στράτευμα. Εν καιρό πολέμου όμως. Αυτός ο οποίος ωραίγεται να γίνει αξιωματικός και θέλει να γίνει αξιωματικός εν ώρα πολέμου, καλού έργου επιθυμεί. Αυτό λέει η Γραφή. Διότι την ώρα που το γράφει ο Απόστολος Παύλος, η Εκκλησία ήταν εμπιωγμό. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με το σήμερα, και αυτό δεν ισχύει σήμερα φυσικά, ότι όποιος επιθυμεί καλό έργο επιθυμεί. Διότι τότε μιλούσε για το μαρτύριο. Διότι το να πας, να πέσεις, να πολεμήσεις, να θυσιαστείς για την πίστη σου, είναι πράγματι τιμητικό το να το θες για να το ποθείς. Και γι' αυτό το έφερα με το στράτευμα. Και περιμένω τώρα πάλι απάντηση να μου πει γιατί θέλει να γίνει στον κόσμο μοναχός. Και μάλιστα να λάβει και το βαθμό της ιεροσύνης, να είναι μέσα στον κόσμο και να λειτουργεί σε μια εκκλησία. Με ποιο σκεπτικό μπαίνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στο μοναχισμό και μέσα στην εκκλησία. Ποιο είναι το σκεπτικό του που μπαίνει. Εάν μπω με λάθος σκεπτικό και με λάθος βάση, έχω τελειώσει. Ποτέ μου δεν θα μπορέσω να προσανατολιστώ σωστά. Αλλά ούτε και να καθοδηγήσω άλλους ανθρώπους σωστά. Εάν δεν ξέρει ότι κληρικός, ότι μοναχός γίνεται γιατί μπαίνει μέσα σε μία μάντρα και μέσα σε αυτή τη μάντρα, την Ιερά Μονή, μπαίνει για να καλλιεργηθεί πνευματικά. Μπαίνει ώστε να επιτύχει να γίνει φως η ζωή του κάτω από την καθοδήγηση του γεροντά του, να τον οδηγήσει να γίνει φως. Και πρέπει να γίνει φως, γιατί με αυτό το σκοπό μπήκε μέσα. Και ότι όπως σας έχω πει και σε άλλες ομιλίες, συνάξεις, τις οποίες έχουμε κάνει, ότι μέσα στο μοναστήρι έχω περισσότερη πιθανότητα να γίνω φως από ότι έχω έξω στον κόσμο όταν είμαι. Διότι έξω στον κόσμο οι πειρασμοί είναι πολύ μεγαλύτεροι από ότι είναι μέσα σε ένα μοναστήρι. Σε ένα μοναστήρι λοιπόν έχω επιτυχία να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών 95-98% αν θέλει, 99% έχω την πιθανότητα να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών, διότι φρουρούμε και αν εγώ λίγο λοξοδρομήσω θα με επαναφέρει ο αδελφός μου. Εάν το κεράκι μου που άναψα και πήρε φως κατά τη διάρκεια μου σβήσει, κάτι μου συμβεί και μου σβήσει, θα με τσιγλίσει ο ηγούμενος και θα μου το ανάψει. Ο πατέρας μου θα μου το ανάψει ξανά. Ο αδελφός μου που είναι δίπλα θα μου το ανάψει. Όταν είμαι έξω στον κόσμο, ποιος θα με ανάψει το κερί μου. Θα είμαι ένα κερί σβησμένο. Ένα φανάρι χωρίς φως. Ένα καντήλι νεκρό. Φύσηξε αέρας, έπεσε παγωνιά, τελείωσε. Και γι' αυτό έχουμε τα ναυάγια ιερομονάχων, κληρικών, μέσα στο χώρο της εκκλησίας μας που υπηρετούν μέσα στη σύγχρονη κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχουν ναυάγια. Διότι δεν ακολουθείτε αυτή τη σειρά, ακολουθείτε αυτή που είπε ο νεαρός. Δεν βγαίνει ο καλύτερος έτσι από τη μονή να υπηρετήσει την εκκλησία.
Δεν βγαίνει εκείνος ο οποίος έχει νικήσει τη σάρκα του και δεν έχει σαρκικούς πειρασμούς πλέον. Δεν βγαίνει ο μοναχός ο οποίος έχει ταπεινωθεί και έχει γίνει χαλή και πετιέται και πατιέται κάτω. Δεν βγαίνει αυτός. Γίνεται εκείνος ιερομόναχος ο οποίος και καν έχει μπει μέσα σε μία μονή. Οπότε δεν ακολουθήθηκε η σωστή πορεία και η σωστή γραμμή. Με αποτέλεσμα, τυφλός, ιερομόναχος, θα οδηγήσει ένα τυφλό λαό. Πού θα τον οδηγήσει αυτόν τον λαό? Καθότι ο κάθε κληρικός στην ενορία είναι ο πνευματικός Μωυσής. Είναι ο πνευματικός Μωυσής. Και το ράσο δεν το φορώ γιατί είμαι άξιος. Το ράσο το φορώ για να αγωνιζόμενος να ενωθώ με τον Χριστό μου και να γίνω φως. Και από αυτό το φως να σκορπίσω φως στην ενορία μου. Να σκορπίσω φως στους υπολείπους ανθρώπους. Αυτός χωρίς να είναι φως. Χωρίς τίποτα που πάει. Βλέπετε λοιπόν για ποιο λόγο έχουμε φτάσει στην πνευματική κατάσταση και σαν εκκλησία ακόμα και έξω δεν υπάρχει πνευματικότητα των ανθρώπων. Και όπου υπάρχει σπανίζει. Νεκρό βαθμό. Γιατί έχουν γίνει τέτοια λάθη και συνεχίζει και συνεχίζονται και γίνονται τέτοια λάθη. Και συνεχίζονται και γίνονται τέτοια λάθη. Καθότι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρώτον φώτισε, ύστερον φωτίσε. Πρώτα εσύ θα λάβεις φως, θα γίνεις φως και τότε θα φέγγεις. Όταν γίνεις φως θα βγάλεις λάμψη, θα φέγγεις και θα φωτίσεις και υπολείπους. Σκότωσε, πας στο σκοτάδι έξω, ως πνευματικός Μωυσής, ποιον θα οδηγήσεις και πού θα τον οδηγήσεις. Αλλά εδώ είναι ο εγωισμός του κάθε ανθρώπου που νομίζει ότι είναι ικανός, ότι είναι άξιος, ότι μπορεί, όπως μπορέσαν και όλοι οι υπόλοιποι, δεν είδε και τι έκανε και πώς πέτυχε, ο άλλος το θεωρεί επιτυχία το τι έγινε τη Μητροπολίτης και Δεσπότης και μην έχει γίνει φως. Και γι' αυτό έλεγε ο Μακαρίτης, ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, εκείνο το ανέκδοτο, ότι στον Παράδεισο, λέει, στρώνουνε και ετοιμάζουν ετοιμασίες για Δεσπότη να υποδεχθούν κάθε 300 χρόνια για να μπει ένας Δεσπότης. Γιατί το έλεγε αυτό? Πέθανε, λέει, ένας Δεσπότης και γινότανε άγγελοι, αρχάγγελοι πάνω, λέει, στον ουρανό, γινότανε χαμός, μεγάλες ετοιμασίες. Και ρωτάει ένας απλός λαϊκός, καλά, λέει, κάθε μέρα μπαίνουν τόσοι άνθρωποι, λέει, μέσα στον Παράδεισο. Δεν είδα, λέει, ποτέ μου, λέει, τέτοια ετοιμασία. Να στρώνετε χαλιά, να ετοιμάζετε λάβαρα, να ετοιμάζετε ξαπτέλια για να υποδεχτείτε κάποιον. Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, παιδάκι μου, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί, λέει, αυτός που πέθανε είναι Δεσπότης. Ε, και, του λέει ο απλός ο λαϊκός. Α, του λέει, Δεσπότη έχουμε να δούμε πριν 300 χρόνια. Κάθε 300 χρόνια μπαίνει κι ένας. Τι σημαίνει αυτό? Το ανέκδοτο, το οποίο έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος. Ότι δεν υπάρχει πνευματική. Εκείνος ο κληρικός που γίνεται έξω μοναχός σε μια ενορία για να υπηρετήσει στον κόσμο. Και ο ίδιος είναι σκότος. Σκότος θα παραμείνει και όταν γίνει και αρχιμανδρίτης. Σκότος θα παραμείνει όταν γίνει και δεσπότης. Μόνο δια θαύματος μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καθοδηγηθεί. Τι θα αλλάξει? Εδώ στο χώρο μας έχουμε, ξέρουμε, να μην πούμε ονόματα, δεν επιτρέπεται, έτσι, νεαροί που γίνανε ιερομόναχοι και είναι έξω στον κόσμο και υπηρετούν. Και πάνε, σπουδάζουν και θεολογία, με ποιο σκοπό, λέει, μήπως γίνουν και Μητροπολίτης. Και η ερώτησή μου είναι, μπορεί να γίνει Μητροπολίτης, ανάλογα, πιάσει γνωριμίες και κάνει. Τι θα μπορέσει να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος στο χώρο της Εκκλησίας, αφού ο ίδιος δεν έγινε ουδέποτε φως? Τι θα μπορέσει να προσφέρει εκ της θέσης που θα πάρει και θα ανεβεί επάνω στη Σκοπιά και θα γίνει επίσκοπος?
Τι δεν μπορέσει να προσφέρει. Τίποτα δεν προσφέρει. Και μετά, και σαν επίσκοπος, αυτός που τα χειροτονεί, θα είναι τις ίδιες πνευματικές συνήθως καταστάσεις. Πώς μετά θα οδηγηθεί ο ιερέας, ο επίσκοπος, που επαναλαμβάνει είναι ο Μωυσής, ο πνευματικός, που όπως ο Μωυσής οδήγησε το λαό του Θεού μέσα στην έρημο και τον έφερε στη γη της επαγγελίας, πώς θα μπορέσει αυτός ο κληρικός ή ο επίσκοπος να καθοδηγήσει ολόκληρο λαό του Θεού. Και πού θα τον οδηγήσει. Να γιατί δεν υπάρχει πνευματικότητα μες στον κόσμο. Να γιατί δεν υπάρχει πνευματικότητα. Να γιατί τα μοναστήρια είναι άδεια. Να γιατί συναντούμε ένα σωρό ελαττώματα, σφάλματα, λάθη, αμαρτήματα έξω στον κόσμο σε διαφόρους ιερομονάχους. Ο ιερομονάχος δεν είναι για τον κόσμο. Το λέει η λέξη. Είναι για το μοναστήρι. Είναι μοναχός. Και γίνεται μοναχός μέσα στο μοναστήρι και πρέπει να έρθει γιατί πάει στο μοναστήρι. Για να γίνει ο άλλος, για να γίνει ο ίδιος φως. Για να γίνει φως, να αγωνιστεί να κερδίσει τον παράδεισο. Τι γιατί πήγε στο μοναστήρι. Τι γιατί πήγε κοντά σε ένα γέροντα. Γιατί ποθεί να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί θέλει να είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτό για να είμαι μαζί με τον Ιησού Χριστό πρέπει να γίνω φως. Γιατί φως ο Χριστός, φως και εγώ θα μπορέσω να ενωθώ. Αλλά δεν είμαι γιατί πάω σε ένα μοναστήρι. Αν θέλω να επενδύσω στον κόσμο, γίνομαι έγαμος κληρικός. Οι μοναχοί που γίνονται κληρικοί, γίνονται με μία σκοπιμότητα. Μόνο και μόνο να υπηρετούν μέσα τις ανάγκες του μοναστηριού, όχι έξω του κόσμου. Και γι' αυτό βλέπετε ότι στο Άγιο Όρος υπάρχουν μοναστήρια με 100 μοναχούς. Υπάρχουν μοναστήρια με 80 μοναχούς. Μοναστήρια με 50 μοναχούς. Και εδώ είναι μοναστήρι με 100 μοναχούς, μπορεί να έχει 8 ή 10 κληρικούς. Δεν είναι οι άλλοι άξιοι οι μοναχοί να γίνουν. Μπορεί να είναι. Αλλά τι να τους κάνει ένα μοναστήρι 50 ιερομονάχους. Για ποιο λόγο να τους χειροτονήσει. Αφού χειροτονεί για τις ανάγκες της μονής. Γι' αυτό χειροτονείται ο μοναχός κληρικός. Για να βγαίνει ένα πρόγραμμα πιο άνετο των ιερών ακολουθιών μέσα στην Ιερά Μονή. Και αν τύχει κάποια στιγμή κάποια Μητρόπολη και ζητήσει ο Μητροπολίτης, στέλνεται από τον Οικούμενο έξω, διαγράφεται από όλα αυτά που είπαμε, η ενδογραφή, στέλνει το καλύτερο σε τον κληρικό. Διαφορετικά, ξεκινάς το καραβάκι σου. Στραβά αρμενίζεις, στραβά για να το ρίξεις το καράβι. Αλλά τι σου φταίει ο κόσμος που είναι πάνω στο καράβι. Το πλήρωμα τι σου φταίει. Τι σου φταίνει οι άνθρωποι και οι ψυχές εκείνες τους οποίες παίρνεις στο πετραχύλι σου. Στο πετραχύλι μπροστά κρέμονται τα κρόσια αυτά. Αυτά τα κρόσια είναι επί των τράχυλών σου. Γι' αυτό λέγεται πετραχύλι. Τα κρόσια αυτά συμβολίζουν τις ψυχές των ενωρητών που αναλαμβάνεις. Τι τους πήρες τους ανθρώπους στο λαιμό σου, επί των τράχυλών σου. Και τι τους πήρες. Να τους οδηγείς πού. Έτσι γίνονται τέτοια τεράστια λάθη και σφάλματα, με αποτέλεσμα να δίνουμε, να είναι εύκολο ο εχθρός σε ένα στράτευμα, γιατί είμαστε η στρατευμένη εκκλησία του Χριστού. Αν δεν έχεις καλό στρατό, εκπαιδευμένο στρατό, αν δεν έχεις έδειο πολέμου, εύκολα θα σε χτυπήσει ο εχθρός, θα σου διαλύσει το στράτευμα. Εύκολο λοιπόν είναι όταν επιτεθεί ο διάβολος σε αυτόν τον κληρικό, τον ιερομόναχο ή και τον έγαμο κληρικό, ο οποίος πάλι το ίδιο πρέπει να κάνει. Φορεί το ράσο για τους ίδιους λόγους. Για τους ίδιους λόγους φορεί το ράσο. Και γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να δει ότι είναι καλός, ότι είναι ενάρετος, ότι είναι φως, αγωνίζεται να γίνει φως και αυτός και η οικογένειά του. Και μετά λέει να τον χειροτονήσει ο επίσκοπος.
Γιατί ο πνευματικός δίνει συμμαρτυρία. Αυτός υπογράφει συμμαρτυρία. Μαρτυρώ ότι αυτός είναι ικανός να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί δηλαδή να καθοδηγήσει. Αυτό σημαίνει συμμαρτυρία που δίνει ο πνευματικός. Ότι μπορεί να το κάνει. Και πόσο αγώνα χρειάζεται μετά από τον ίδιο να το επιτύχει. Και γι' αυτό ο κληρικός όταν γίνει δεν πάβει να εξομολογείται, δεν πάβει να παίρνει γραμμή από το πνευματικό, δεν πάβει να καθοδηγείται για το πώς θα καθοδηγεί τις ψυχές που έχει στον τράχυλό του προς τον παράδεισο. Ρωτάει, συμβουλεύεται, κινείται. Δεν κάνει αφέφτου. Και αυτό είναι και το έργο του επισκόπου. Επίσης. Ο οποίος είναι και ο χειροτών. Και ο χειροτονών. Και ο οποίος, όπως λέγει η Γραφή, πρέπει να εξακριβώνει αν όλα αυτά αληθεύουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κλήρου. Και μετά λέει να κουμπάει το χέρι του. Να μεταδίδει τη Θεία Χάρη. Έτσι λοιπόν τηρείτε αυτή τη σειρά, ακολουθείτε αυτή τη σειρά και γίνεται ο άλλος κληρικός. Αλλά ο μοναχός μέσα στον κόσμο δεν μπαίνει, αδέλφια μου, με τίποτα. Γιατί ο μοναχός, επαναλαμβάνω, από την αρχή ξέρει ότι μπαίνει και έχει έναν άλλον σκοπό. Θα συνιστούσα σε όλους σας, όσοι δεν τα έχετε διαβάσει, αλλά και όσοι τα έχετε διαβάσει στην τράπεζα και έχουν διαβαστεί τα βιβλία του Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτη, να διαβάσετε τα βιβλία. Είναι όλα τα βιβλία πάρα πολύ ωφέλιμα ψυχικά και ιδιαίτερα για εμάς τους μοναχούς. Διότι οι εμπειρίες οι οποίες μεταφέρει, τις προσωπικές του εμπειρίες, είναι εμπειρίες του καθενός μας. Και για το πώς μπορούμε να γίνουμε φως. Και για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην τελειότητα. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν ότι όταν πήγε, λέει, και ακολούθησε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Όσιο τον άντρα, ήταν εκεί, λέει, και ο γέρος Αρσένιος, ένας άλλος μοναχός, στο κελί. Και του είπε, έλα, του λέει, μικρέ, να κάνουμε μαζί νοερά προσευχή. Και πήγε, λέει, να κάνει μαζί του νοερά προσευχή. Αλλά το κελί μας, το κελί, λέει, ήταν όσο ήταν περίπου ένας τάφος. Και έτσι του λέει, εσύ θα κάτσεις όρθιος πάνω στο κρεβάτι, που ήταν από κάτι σανίδια ένα κρεβατάκι, έτσι θα κάτσεις όρθιος πάνω εκεί στα σανίδια, και εγώ θα κάτσω όρθιος στο πάτωμα, γιατί δεν χωράγανε και οι δυο μαζί. Και θα βυθίσεις το μυαλό σου μέσα στην καρδιά σου, λέγοντας την ευχή Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν. Ξεκινήσαν να το κάνουν, μετά από μισή ώρα, τον ρωτάει ο γέρος Ασένιος, αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού? Λέει ο νεαρός Εφραίμ, όχι, του λέει. Και τότε του βάζει τις φωνές, έξω, λέει, τόση ώρα και δεν κατάλαβες τίποτα. Μένα η καρδιά μου είναι ήδη φωτεινή και χαρούμενη. Έξω από το κελί μου. Και το πέταξε. Πήγαινε, του λέει, στο κελί σου δίπλα, να κάνεις μόνος σου, του λέει. Και πήγε δίπλα στο κελί του, να κάνει μόνος του νοερά προσευχή. Και αρχίζει, λέει, και έλεγε και εκείνος, γιατί, λέει, δεν μπορούσε, λέει, το μυαλό μου, κόλλαγε. Έλεγα την ευχή Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν, αλλά όταν την έλεγα, λέει, με το μυαλό μου και προσπαθούσα το μυαλό μου να το βάλω στην καρδιά μου, έφευγε το μυαλό μου και σκεφτόταν άλλα πράγματα. Έτσι, για να μην σκέφτεται άλλα πράγματα, ήθελα να τη λέω δυνατά. Οπότε του λέει, δεν είναι νοερά η προσευχή άμα τη λες δυνατά. Πρέπει να τη μάθει να τη λέει το νους για να είναι νοερά και να τη λέει με τη γη. Αυτό πρέπει να επιτύχει. Οπότε δεν τον άφηνε. Οπότε πήγε όταν πήγε δίπλα στο κελί του, λέει, αρχίνησε, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησόν με. Οπότε τον φωνάζει και του λέει, μα καλά, βόδι είσαι και δεν καταλαβαίνεις. Δεν νιώθεις ότι με ενοχλείς? Ακούω εσένα, του λέει, δεν μπορώ να του λέει συγκεντρωθώ. Και λέει ο πατήρ Εφραίμ, ότι το πόσο δύσκολο είναι να βάλεις στο νου ένα από τα πρώτα μελήματα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος,
να βάλει το νου να επικοινωνεί με την καρδιά. Και ιδιαίτερα στο σημείο της νοεράς προσευχής. Ώστε να είναι, μην είναι μία νοητική εργασία. Άρα ο μοναχός βλέπουμε ότι όταν μπαίνει μέσα σε ένα μοναστήρι αρχίζει ένα έργο. Αρχίζει ένα έργο. Μαθαίνει να προσεύχεται. Μαθαίνει να προσεύχεται. Αλλά όπως ο ίδιος λέγει, τους έλεγε ο γεροντάς τους, ότι γίνεται η προσευχή, έρχεται αφού προϋπάρχει η υπακοή. Αν δεν προϋπάρχει η υπακοή, δεν ακολουθεί η προσευχή. Ο ανυπάκουος δεν μπορεί, λέει, να μάθει να προσεύχεται. Και ούτε προσεύχεται. Η προσευχή του είναι κλιαρή. Είναι τυπική, είναι επιφανειακή. Μιλάει στο Θεό, αλλά δεν επικοινωνεί στην ουσία ο ίδιος. Διότι δεν υπάρχει πλήρης, απόλυτη υπακοή. Να λοιπόν ένα στοιχείο που μαθαίνουμε. Πολλοί άνθρωποι, λέει, επικοινωνώ και μιλάω με τον Θεό και είναι σαν τα λέω παπαγαλία. Δεν αισθάνομαι κάτι. Γιατί λοιπόν δεν αισθάνεται κάτι? Διότι πρώτα απ' όλα δεν έχει μάθει να προσεύχεται, διότι δεν έχει μάθει να υπακούει. Δεν είναι υπάκουος. Άρα λοιπόν είναι υποχρεωτικό το να γίνει ο άνθρωπος πρώτα υπάκουος. Άρα λοιπόν πρώτο μέλημα του μοναχού είναι η υπακοή. Άρα ένας άνθρωπος, αν θέλει πράγματι να χαριτωθεί από το Θεό και να λάβει τη χάρη του Θεού, ποιος είναι ο δρόμος ο οποίος θα ακολουθήσει για να λάβει τη χάρη του Θεού και να είναι χαριτωμένος? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος, ένας μοναχός που γίνεται, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να αποκτήσει τη Θεία Χάρη, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αποκτήσει τις δωρεές της χάριτος του Αγίου Πνεύματος? Πώς αποκτήσει ο άνθρωπος τη Θεία Χάρη και μάλιστα ο μοναχός? Για να αποκτήσει, σκεφτείτε τώρα, την προσευχή χρειάζεται υπακοή. Και εκεί εξηγεί και λέει ποια υπακοή πρέπει ο άνθρωπος να κάνει. Όχι μόνο την καταδιακόνημα υπακοή, όπως λέγαμε το μεσημέρι στην τράπεζα, αλλά και την πνευματική υπακοή. Και την πνευματική υπακοή. Και εδώ ο άνθρωπος, όταν μιλάμε για την υπακοή, έρχεται και κοντράρεται με τον εαυτό του. Έρχεται ο άνθρωπος να κοντραριστεί με τον εαυτό του. Διότι ο εγωισμός μας, ο καθενός μας, σηκώνει ανάστημα μέσα. Δηλαδή όταν ο άλλος σου υποδείξει κάτι, ή σου πει κάνε εκείνο, ή σου πει το άλλο, ή σου κάνει παρατήρηση, ή σου φωνάξει, αυτομάτως έρχεται ο αντίλογος. Έρχεται η αιτήρηση. Αυτό, λέει, μέσα ο γέροντας Εφραίμ, το αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που πήγα, λέει, μέσα στο μοναστήρι. Από την πρώτη στιγμή, λέει, παρότι ήμουν νεαρός και νόμιζα, λέει, ότι ήμουν και πνευματικό παιδί. Επειδή ήμουν παιδί, λέει, της Εκκλησίας και επειδή η μητέρα μου ήταν ασκήτρια και ήταν κοντά στην Εκκλησία, θεωρούσα, λέει, ότι και πίστευα και εγώ ότι είχα μία πνευματική βάση. Όπως τουλάχιστον μου έλεγαν και οι υπόλοιποι των ανθρώπων, ότι μπράβο, είναι πνευματικό παιδί. Ο Εφραίμ, όταν ήταν έξω στην κοινωνία, πηγαίνοντας, λέει, στο μοναστήρι, διαπιστώνω το ακριβώς αντίθετο. Το πόσο μεγάλο εγωισμό είχα. Και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ο ηγούμενος, ο γέροντάς του, ο Όσιος, Ιωσήφος Ιχαστής, να μου κλαδεύει παντιοτρόπως τον εγωισμό μου. Τι λέει? Λέει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα, και γι' αυτό σας είπα να το μελετήσετε και να το διαβάσετε. Λοιπόν, αναφέρει με ύλε και συνέχεια, καθημερινά, δεν με άφηνε σε χλωρό κλαδί. Με ταπείνωνε, με ξέλιζε, λέει, σε καθημερινή βάση. Ήξερε ότι μόνον οι ονειδισμοί και με ύβρις, οι οποίοι θα με ωφελούσαν πνευματικά,
Διότι μόνον όποιος υπομείνει τις ύβρις και υπομείνει, λέει, τους ονειδισμούς του γεροντάτου, κερδίζει στεφάνωση. Διότι τότε ταπεινώνεται ο εγωισμός, λέει, του ανθρώπου και η καινοδοξία του. Και γι' αυτό, λέει, όσο καιρό ήμουνα μέσα στο μοναστήρι, ποτέ, μου λέει, δεν άκουσα. Παρεκτός δύο φορές, λέει, δεν θυμάμαι ο ηγούμενος να με φώναξε με το όνομά μου. Με έλουσε, λέει, καθημερινά με κοσμητικά επίθετα. Όνομα, λέει, δεν ήξερα τι είχα. Το Εφραίμ δεν το άκουγα. Μόνο κοσμητικά επίθετα. Από βόδι, από ζαβό και άλλες λέξεις. Λέει, κοσμητικά επίθετα συνεχόμενα. Και να ήταν, λέει, μία στιγμή, όλος ο χρόνος της υποταγής μου ήμουνα συνέχεια στην τσίτα. Ο γέροντας, λέει, έψαχνε ευκαιρία μάλιστα να μου τσεκουρέψει τον εγωισμό μου. Αφού μια στιγμή, λέει, κάποια στιγμή, το ρωτάει και του λέει, δεν μου λες ραπούτσικο. Του λέει, θα ψάλεις το Σαββάτο, του λέει, θα δει ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης να μας λειτουργήσει. Και θα ψάλεις, λέει. Και επειδή είχαν, πως το λένε, ήταν Σαββάτο, λένε το μεταπνευμάτων Αγίων. Αλλά του λέει, θα το πεις το μεταπνευμάτων, ορίστε, θα το πεις ιδμολογικά. Δηλαδή το λένε σύντομα. Με έβαλε, λέει, και έψαλα, εγώ, λέει, δεν ήξερα, λέει. Καινούριος ήμουνα, πού να το ήξερα. Δηλαδή δικαιολογημένα δεν το ήξερα. Από τον κόσμο ήμουνα, έξω ήξερα. Το μεταπνευμάτων το ψάχνουμε με το πνευμάτων Άγιο κτλ. Αργά αργά. Οπότε ξαφνικά, λέει, εκεί που έψαλα και το ψάλα, με το τον Άγιο κρά! Μου έρχεται εν ώρα λειτουργίας, λέει, μια καρπαζιά. Είδα, λέει, τον ουρανό σφοντήλι. Λέει, μέσα στο τέτοιο. Ο παπά Εφραίμ ο Κουρτουνιακιώτης, λέει, κοκάλωσε. Ενώ λειτουργούσε. Ευλόγησο, λέει, δεν μίλησα καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, μας διαπαιδαγωγούσε. Και με αυτόν τον τρόπο καθημερινά μας έκανε να γίνουμε και να κερδίσουμε και να αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μάλιστα στο τέλος, αφού τελείωσε, του λέει, τι κάνουμε, ρε, του λέει, μνημόσυνο κάνουμε και το ψάλεις έτσι. Ευλόγησον και όταν συγχώρεσε με, του λέει, σε πλανεμένος, ρε, του λέει, πλανεμένος είσαι, θα κάτσεις εκεί στην πόρτα του ναού και θα λες, συγχωρέστε με, αδελφοί, γιατί είμαι πλανεμένος. Και κάθισε, λέει, έσκυψε το κεφάλι, πήγε κάθισε στην πόρτα του, τέλειωσε η εκκλησία και έλεγε, συγχωρέστε με, αδελφοί, γιατί είμαι πλανεμένος, συγχωρέστε με, αδελφοί. Και όταν πέρασε, λέει, ο γέροντας, βεβαίως και είσαι πλανεμένος, του λέει, και προχώρησε. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, μας διαπαιδαγωγούσε. Με αυτόν τον τρόπο μας ταπείνωνε. Συνέχεια και μας ξεφτέλησε. Ώστε, λέει, να μπορέσουμε να κόψει παντί ο τρόπος τον εγωισμό. Δεν υπήρχε, να μην υπάρχει αντίρρηση. Και πήγαινα, λέει, πολλές φορές μέσα στο κερί μου, αγκάλιαζα, λέει, τον εσταυρωμένο και έκλαιγα. Και έλεγα, εσύ ένας Θεός που υπέμεινες αντιλογίες, αδικίες, ύβρις, ξεφτελισμούς από ένα πλήθος αμαρτωλών ανθρώπων. Εγώ, ο αμαρτωλός, και που είμαι εμπαθής να μην δεχτώ ένα έλεγχο από τον γέροντά μου, ο γέροντάς μου το κάνει αυτό γιατί με αγαπά και έχει σκοπό να με σώσει. Τι λέει ο Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ, ο σπεδάκι, νεαρός, μοναχός, στον Χριστό. Δώσ' μου δύναμη, διότι εσύ που υπέστης τόσες αδικίες, το καταλαβαίνω ότι αυτό που μου κάνει είναι άδικο. Έτσι όπως συμπεριφέρεται είναι άδικο. Αλλά ξέρω ότι μου το κάνει να με σώσει. Έτσι πρέπει να μου κάνει. Διότι πρέπει, λέει, να μου κλαδέψει και ξέρει, λέει, να κλαδέψει τον εγωισμό. Ο γέρο, λέει, Αρσένιος, τους έβαλε μια φορά, πήγανε μάλλον, φυτεύανε, λέει, κρεμμύδια.
Εγωρίξα να φυτέψουν κρεμμύδια. Να φύτευα λέει πρώτη φορά κρεμμύδια και έξω από μου να φύτευα. Τα έβαλα με το κανονικό. Το κοτσάνι προς τα πάνω, ο βολβός προς τα κάτω. Και μου λέει πως το λένε για ένα σύνδος, δεν τα φυτεύω. Ξέρετε τα φυτεύω, δεν μου κρεμμύδι. Κρεμμύδια. Δεν απάντησε εκείνος. Και βεβαίως ξέρω. Του λέει πως φυτεύονται. Του λέει δεν βάζει έτσι. Το κοτσάνι προς τα κάτω και ο βολβός από πάνω. Ευλόγησουν. Θα το κάνω. Και γυρίζει όλα τα κρεμμύδια και τα βάζει ανάποδα. Ενώ ήξερε ότι αυτό είναι λάθος. Κι όμως τα κρεμμύδια δεν βγήκαν λέει φυσιολογικά μετά. Όλα τα κρεμμύδια έπλησαν. Ούτε ένα δεν πήγε. Εμείς τι θα κάναμε αλήθεια στην περίπτωση αυτή. Άμα ερχόταν την ώρα που ανεμέγεις την κατσίκα, τη γελάδα, την ώρα που μαγειρεύεις και σου υποδείξει ο άλλος και σου πει όχι έτσι, έτσι γίνεται. Όχι έτσι, έτσι θα το κάνεις. Και να σου πει σκάσε πόδι. Προχώρα, κάνε αυτό που σου λέω. Πα! Να φας και μία στο κεφάλι. Ποια είναι η αντίδρασή σου. Πού είναι λέει η ταπείνωση. Πώς θα γίνεις φως. Εάν ο μοναχός και ο κάθε λαϊκός δεν αποκτήσει πρώτα την Αγία Ταπείνωση που σημαίνει γίνομαι χαλή. Που σημαίνει ότι γίνομαι χαλή. Και όχι μόνο κατά διακόνημα, αλλά και κατά πνεύμα λέει υπάρχους. Και κατά πνεύμα υπάρχους. Που σημαίνει ότι αυτό που κάνω πρέπει να ευχαριστεί το γέροντά μου. Πρέπει να ευχαριστεί το γέροντά μου. Και αυτή είναι αυτό διδάσκουν οι πατέρες. Ευαρέστησε το γέροντά σου. Είναι ευχαριστημένος ο Χριστός. Εάν ο γέροντά σου δεν είναι ευχαριστημένος μαζί σου, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος ο Χριστός. Και σχολιάζει ο ίδιος και λέει ότι εγώ στη ζωή μου, παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε, κουβαλούσαμε, σκεφτείτε από τη σκήτη κάτω της Αγίας Άννας, όπως είναι έτσι, κουβαλούσαμε πάνω λέει με τα πόδια λέει τρόφιμα. Κουβαλούσαμε πράγματα. Έφτασα στο βαθμό λέει να έχω πάθει βηματίωση κι εγώ. Αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Ένα με ενδιέφερε, να αναπαύσω και να βλέπω το γέροντά μου χαρούμενο. Και γι' αυτό δεν έκανα ποτέ μου τίποτα άλλο από αυτό που μου έλεγε ο γέροντάς μου. Και προσπαθούσε το μυαλό μου, το πιστεύω του γέροντα, να γίνεται πιστεύω και δικό μου. Αυτό που έλεγε η καρδιά του γέροντα, αυτό να είναι. Να είναι και η καρδιά δικιά μου. Να υπάρχει συνταυτισμός του πνεύματος. Αυτή είναι η πνευματική υπακοή. Όχι το κάνω γιατί το έκανα. Όχι το κάνω όπως ο πατέρας έξω σε μια οικογένεια και η μάνα έξω σε μια οικογένεια. Δεν αναπαύεται μονάχα και χαίρεται όταν το παιδί της προοδεύει, αλλά όταν προοδεύει και προοδεύει όπως το ήθελε ο πατέρας, όπως του υπέδειξε ο πατέρας την πρόοδό του. Γιατί χαίρεται και λέει, κοίταξε, ακόμα λέει και λάθος αν κάνει λέει, οφείλω λέει να το ακολουθήσω. Και αυτό είναι όλοι άλλοι. Ότι και λάθος αν κάνει ο γέροντας, οφείλεις τελείως υπακοή εσύ. Τυφλή υπακοή. Και ο Θεός λέει δεν θα πείσει την υπακοή. Δεν χάνεται ο μοναχός. Σε καμία περίπτωση. Το λάθος, το σφάλμα που έκανε ο γέροντας και είπε λάθος, θα του βγει σε καλό. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές μέσα από το γερωτικό. Που από λάθος ή προηγούμενος είχε σκόπιμα, πάει το καλάθι και πήγαινε φέρε νερό. Εδώ τα κρεμμύδια που του είπε. Όπιμα. Φύτεψε τα ανάποδα. Δεν φυτεύονται έτσι, φυτεύονται έτσι παιδί μου. Και φέρετε το τώρα ο καθένας στο δικό του εαυτό. Και πείτε μου ποια θα ήταν η συμπεριφορά μας. Ποια θα ήταν η αντιδροστικότητά μας. Όταν ο γέροντας μας μιλήσει και μας πει το α ή το β. Ποια θα ήταν.
Με είπε βόδι, με είπε ζαβό, με είπε βλάκα, μου ρίξε καρπαζά. Εδώ λέει δεν έμεινε η μέρα, δεν έμεινε η μέρα όπου τον άφησε λέει σε χλωρό κλαδί. Και μάλιστα λέει ο εγωισμός βγαίνει όταν περιορίζεται και στριμώχνεται η ελευθερία του ανθρώπου. Και ο μοναχός πρέπει να στριμώξει την ελευθερία του. Γιατί όταν τη στριμώξει και την κάνει υπακοή, τότε πραγματικά ελευθερώνεται. Και οι πατέρες φέρνουν ένα παράδειγμα, το τρένο, σύγχρονοι πατέρες. Το τρένο πότε είναι ελεύθερο? Όταν το στριμώξεις και το φτιάξεις έτσι που να μπει οι ρόδες του πάνω στις γραμμές. Μετά τρέχει, πάει στον προορισμό του το τρένο. Το ζήτημα είναι να μπορέσεις, όπως λέμε, να βάλεις το νερό στο αυλάκι. Όταν λοιπόν το στριμώξεις και το φτιάξεις έτσι, μετά έφυγε και από εκεί και πέρα πλέον σώζεται. Απεκατευθύνεται για τη βασιλεία των ουρανών. Για τη βασιλεία των ουρανών. Πώς λοιπόν εμείς θα μιλάγαμε τώρα, εάν ο γέροντας λίγο σκλήρενε, πώς, και σκεφτείτε να ερχόμουν και να σας έλεγα, βάλτε τα, δεν τα ξέρετε τις κρεμμύδια, το πρώτο που θα λέγατε θα ήταν ναι, 100% σίγουρος. Δεν θα μπαίνετε στη διαδικασία να ρωτήσετε και να πείτε πώς φυτεύονται. Δηλαδή να αμφιβάλλεις αν αυτό το οποίο ξέρεις είναι το σωστό. Γιατί αυτό κάνανε εκεί οι μοναχοί. Με το είπε παιδί μου ξέρεις δεν φυτεύεις κρεμμύδια. Και μετά όταν του είπε δεν φυτεύονται έτσι, αλλά το κοτσάνι προς τα κάτω και ο βολβός προς τα πάνω, λέει α έτσι φυτεύονται, θα βάλω έτσι. Και θα βάλω έτσι. Και ήταν γνώστης του πώς φυτεύεται. Για σκεφτείτε τώρα ο καθένας στο διακόνημα που πήρε τι και ξέρει να πάει σε ένα μοναστήριο γέροντας ή γερόντισσα και να κάνει αυτό το πράγμα. Τι θα απαντήσει η μοναχή. Και όταν της πει θα το κάνεις έτσι. Και γι' αυτό λέει σαν αρχάριος μοναχός είχα εγωισμό λέει πάνω από το κεφάλι. Λέει ο γέροντας αυτά. Ο εγωισμός μου τότε αντελήφθηκα λέει ότι ήταν πάνω από το κεφάλι. Και έκανε πολύ καλά ο γέροντας που μπόρεσε με αυτή την τεχνική και σιγά σιγά έβλεπε το θεριό που υπήρχε μέσα μου και βάλθηκε ο γέροντάς μου να μου το σκοτώσει. Πήρε το μαχαίρι της πειθαρχίας και άρχισε να ανοίγει τον δρόμο της ταπείνωσης. Όλο σχεδόν ο χρόνος της υποταγής μου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια σκέτη παιδεία. Όλα μου τα χρόνια που ήμουν κοντά του δύο φορές άκουσα μόνο το όνομά του. Έτσι στοιχειολογώ μερικά και σας λέω. Νύχτα μέρες κατσάδες μαζί του. Νύχτα μέρα. Όχι μέρα παραμέρα, αλλά κάθε μέρα. Και τι δεν μου έκανε, λέει ο γέροντας. Ούτε στιγμή, ούτε αναπνοή δεν μπορούσα να πάρω από τις επιπλήξεις και από τις ύπνες. Ούτε στιγμή. Όχι όταν ήρθε και είπα κάτω. Κάτι, αυτομάτως μου είπε, τώρα δεν μας παρατάς. Όχι και εσύ. Πού υπάρχει αυτό μέσα στο μοναχισμό? Βέβαια, γι' αυτό άλλος προτιμάει να πάει να γίνει μοναχός στον κόσμο. Αλλά είναι δυνατόν να έλξει αυτός ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού? Κάπως ήρθε μετά η χάρη του Θεού πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Δείτε ο γέροντας Εφραίμ τι μοναστήρια έφτιαξε στο Άγιον Όρος. Τουλάχιστον 15-20 μοναστήρια είναι δικά του εκτός του Αγίου Όρους
Και τέσσερα μεγάλα μοναστήρια είναι δικά του μέσα στο Άγιον Όρος. Συν τα 20 που έχει φτιάξει στην Αμερική. Γιατί ο ίδιος έγινε φως. Αλλά έγινε φως κατά από αυτή την εκπαίδευση. Και τώρα που είναι έξω, μπορεί και φωτίζει πλέον. Γιατί όταν είσαι φως, φωτίζει μες στο σκοτάδι και όταν γίνεσαι φως, δίπλα σου έρχονται και μαζεύονται άναψε έξω στο φως. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα ένα φως μες στο σκοτάδι, να δεις και το τι δεν θα μαζέψει δίπλα του το φως. Πλήθος, πεταλούδες, μύγες, σφίγγες, ό,τι θέλεις να μαζευτούνε στο φως. Έτσι και οι άνθρωποι. Όταν δουν την αγιότητα, μαζεύονται γύρω του. Όταν ο άνθρωπος φτάσει και εμβαπτιστεί με στην αγιότητα του Θεού και πάρει και γίνει φως και ο ίδιος από το φως του Θεού, τότε ήρθε η χάρη. Για θυμηθείτε πότε παρακαλώ επισκέφθηκε η Χάρις και ο Χριστός το σπίτι του Ζακχαίου. Πότε? Του αρχιτελώνη, μιλάω μέσα από το Ευαγγέλιο. Πότε τον επισκέφθηκε η Χάρις του Θεού? Πότε ήρθε η Χάρις του Θεού μέσα στο σπίτι του? Για να δούμε πότε θα έρθει και στη δικιά μας την καρδιά η Χάρις του Θεού. Και θα χαριτωθούμε. Και θα αποκτήσουμε τις αρετές του Αγίου Πνεύματος. Πότε λέει? Όταν ο Ζακχαίος ανέβηκε στο δέντρο επάνω. Όταν ο Ζακχαίος ανέβηκε πάνω στο δέντρο και ξεφτυλίστηκε, διότι τότε αρχιτελώνης σήμαινε, θα λέγαμε σήμερα, η σημερινή δύναμή του ήταν υπουργός. Αντιστοιχούσε με ένα σημερινό υπουργό η δύναμή του, του αρχιτελώνη. Τόσο ισχυρός ήταν μέσα στο κράτος του Ισραήλ. Και πέρναγε ποιος? Ο Χριστός. Που η πολιτεία, έτσι, και οι εκκλησιαστικές αρχές τότε, το ιερατείο, τον είχαν παρακαθιανό τον Χριστό. Δεν τον αναγνώρισαν, και όμως αυτόν τον Ιησού έτρεξε να δει εις γνώση του ότι θα ξεφτελιζόταν. Και μόνο το ότι θα πήγαινε να δει και να ακούσει μια ομιλία του Ιησού, και γι' αυτό ο άλλος ήταν κρυφός μαθητής, ο Νικόδημος. Ήταν κρυφός, καθότι ήταν και βουλευτής. Και ήταν κρυφός βουλευτής. Φοβόταν το ρεζίλεμα. Φοβόταν πολλά πράγματα. Διότι η επίσημη κοινωνία, το Χριστό τον είχε παραπεταμένο. Δεν ήτανε μέσα στο θρησκευτικό ιερατείο αυτός ο οποίος είχε ανοιχτές τις πόρτες παντού. Ήταν ο παρακατιανός. Έλα τώρα μωρέ για τον Ιησού μετάς. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Όπως πολλές φορές ακούμε διάφορους κληρικούς μεγάλους, επισκόπους, αρχιεπισκόπους, και άμα πεις για τον τάδε κληρικό, μας πει έλα τώρα μωρέ. Και ως τώρα. Ο τάδε. Να τον θεωρούν τελείως ξεφτυλισμένο. Έτσι ήταν ο Ιησούς τότε. Και μάλιστα είχαν και φθόνο και μίσος εναντίον του. Έτσι το λέει η Γραφή. Και μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια. Και μιλούσαν με τα χειρότερα λόγια. Τρελό τον έλεγαν. Το λέει η Γραφή. Ότι ήταν δαιμονισμένος τον έλεγαν. Και ότι με τη δύναμη ήταν άνθρωπος του σκότους και του σατανά. Και ότι με μαγείες ήταν όλα αυτά που έκανε. Να σκεφτείτε σε τι περιθώριο τον έχανε. Και φυσικά αυτή η άρκουσα τάξη ήταν μαζί με την πολιτική άρκουσα τάξη. Μαζί έτρωγαν, μαζί έπιναν. Δεν ήταν λοιπόν δυνατόν ένας αρχιετελώνης, ένας βουλευτής να παρευρεθεί σε ομιλία του Ιησού, τα φτωχαδάκια πήγαιναν. Ο απλός λαός έτρεχε κοντά του. Οι φτωχοί και οι πεινασμένοι. Και γι' αυτό είπε εκείνον τα μακάρι. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Μακάρι οι ειρηνοποιοί. Και οτιδήποτε άλλο έλεγε. Γιατί απευθυνόταν σε απλούς ανθρώπους. Δεν απευθυνόταν στους υψηλούς ή τους είπε «Ουε μη γραμματείς και παρισέοι». Που κριτέται ακριβώς αντίθετα είπε για τους υπολείπους. Τότε λοιπόν ο αρχιτελώνης
δέχεται και κατεβαίνει και πηγαίνει κάτω, φεύγει από τη θέση του, φεύγει από το γραφείο του, γιατί άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς και πηγαίνει να τον συναντήσει και ήταν και κοντούλης, αυτό το κάνει να ανέβει πάνω σε ένα δέντρο, χωρίς να υπολογίσει τι θα πάθει. Για σκεφτείτε, ας το πούμε τώρα, τον Αβραμόπουλο πάνω σε ένα δέντρο. Για να δει ποιον, ένα σήματο, πείτε ότι πέρναγε ο Παπουλάκος που τον είχε η εκκλησιαστική. Άκουσα τάξη και η πολιτεία στο περιθώριο. Να ανεβεί να ακούσει τον Παπουλάκο. Που την Κυριακή που μας έρχεται εορτάζει, έτσι. Λοιπόν, για σκεφτείτε το. Να ανέβαινε ο Αβραμόπουλος επάνω ή οποιοσδήποτε υπουργός επάνω σε ένα δέντρο για να τον ακούσει και να τον δει. Και γι' αυτό γυρίζει βλέποντας αυτή την ταπείνωση, δεν είχε χιλιάδους άλλους ανθρώπους δίπλα του. Χιλιάδες λέει, ήταν μιλιούνια που τον έσφυζαν. Και δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, ήταν τόσο πολύ ο κόσμος. Και γι' αυτό λέει ανέβηκε στο δέντρο. Και εκεί ήρθε ο ξεφτελισμός του. Η τελεία ταπείνωσής του. Και γι' αυτό ο Χριστός είναι και η άκρα ταπείνωση. Ο ίδιος, Θεός όν υπάρχον, έφτασε στο να ξεφτελιστεί τελείως μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και των αγγέλων. Τελείως ξεφτελισμός. Τι άλλο χειρότερο για ένα Θεό μπορούσε να πάθει. Αυτό που υπέστη. Εκεί όμως όπως υπέστη αυτό, εκεί και ανεδείχθη. Και γι' αυτό ήταν υπήκος μέχρι θανάτου. Έκανε υπακοή μέχρι το τέλος, μέχρι θανάτου. Που αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και έκανε υπακοή απέναντι στον πατέρα του. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο μοναχός. Κατά διακόνημα και κατά πνευματική υπακοή. Μέχρι θανάτου. Και αυτό έλκει τη χάρη του Θεού. Αυτό έλκει τη χάρη του Θεού. Όπως ήλκησε του Ζακχαίου. Που γυρίζει και του λέει, Ζακχαί, σπεύσας κατάβηθη, σήμερα γάρ εν το οίκο σου διμενήνε. Κατέβα του είπε, Ζακχαί, σήμερα σε επισκέπτεται το Θεό στο σπίτι σου. Θα έρθει και θα μείνει μέσα στο σπίτι σου ο Χριστός. Ποια άλλη ευλογία θέλουν σήμερα οι οικογένειες έξω. Ποια άλλη ευλογία θέλει ο μοναχός από το να έρθει ο Χριστός μέσα στην ψυχή του. Να έρθει η Θεία Χάρις μέσα στην καρδιά του. Τι άλλο να ζητάει. Αλλά αυτό όμως για να φτάσει εκεί πρέπει να φτάσει στην τέλεια ταπείνωση. Στην οποία βλέπουμε ότι ο γέροντας Εφραίμ έφτασε. Έφτασε. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα και τη μίμηση τέτοιων ανδρών, αγίων ανδρών, πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και ακριβώς αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθούμε. Και μέσα στο μυαλό μας να υπάρχει πώς θα αναπαύσω τον γέροντα. Είναι ο γέροντας αναπαυμένος μαζί μου. Κάπου έλεγε και ανέφερε για αυτή την ανάπαυση, ανέφερε ένα παράδειγμα με την εικόνα. Την εικόνα δηλαδή που έχουμε, μια εικόνα του Χριστού μας. Και έλεγε τα εξής. Ότι όπως μπροστά σε μια εικόνα, ο μοναχός μια εικόνα που είναι απλή από φτιαγμένη, έλεγε απλή και από αχέρια ανθρώπων και από χρώματα. Απεικονίζει όμως η εικόνα, τι απεικονίζει, το πρόσωπο του Χριστού της Παναγίας ή κάποιο Αγίου. Ό,τι κάνουμε σε αυτή την εικόνα, τι κάνουμε στην εικόνα, πάμε να αγκαλιάζουμε, τη φυλάμε, κάνουμε μετάνοια προστάτηση. Ό,τι κάνουμε, είτε υλικό φτιάχνουμε, τη στολίζουμε, την περιποιούμαστε, τη βάζουμε λουλούδια γύρω γύρω της εικόνας. Έτσι, ό,τι υλικό ή πνευματικό κάνουμε, πού λέει αυτό που κάνουμε, προς πού πηγαίνει, στο ξύλο και στο χρώμα ή μεταβιβάζεται όλα αυτά που κάνουμε στο πρωτότυπο, στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Και το φίλημα και η προσκύνηση και ο στολισμός και η μετάνοια και ο σταυρός που κάνουμε και τα κλάματα που ρίχνουμε μπροστά σε μια εικόνα.
όλα μεταβιβάζονται όχι στο ξύλο που έχουμε μπροστά μας, στο πρόσωπο του Χριστού. Το ίδιο είναι ο γέροντας, λέει, για τον μοναχό. Και γι' αυτό ο γέροντας είναι πάνω και από τον επίσκοπο. Για τον μοναχό του, όχι για τον άλλο. Ο μοναχός έχει πάνω απ' όλα. Και ό,τι κάνει, είναι σαν εικόνα του Θεού ο γέροντας. Ό,τι κάνει ο μοναχός απέναντι στο γέροντα, είναι σαν να το κάνει στο Θεό, όπως το κάνει στην εικόνα. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά. Όταν λέει αναπαύεται έτσι ο μοναχός, έλεγε Όσιος Ιωσήφ ο εισηγαστής, ότι έστω και αν κάνεις νοερά προσευχή, λέει, έστω και αν κοινωνείς και συχνά, έστω και αν κάνεις δειπνίες, έστω και αν προσεύχεσαι συνεχώς και αν εξομολογήσεις, εάν δεν αναπαύσεις το γέροντά σου, παράδεισο δεν βλέπεις. Με τίποτα, λέει. Αν ο γέροντας δεν είναι αναπαυμένος με την τέλεια υπακοή σου, παράδεισο, λέει, δεν βλέπεις. Και γι' αυτό λέει ο μοναχός, ο κοινοβιάτης, αυτός που είναι κάτω από υπακοή, και αυτό το λένε και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας και το γράφουν όλα τα βιβλία, είναι ανώτερος, λέει, του εισηγαστή, διότι ομοιάζει του Χριστού, ο οποίος με Χριστός έκανε υπακοή μέχρι θανάτου. Ενώ λέει ο εισηγαστής και ο ασκητής που έκανε, λέει, υπακοή. Και γι' αυτό ουδέποτε ο εισηγαστής μίλησε περί ησυχασμού, ο Ιωσήφ ο εισηγαστής. Προέτρεπε πάντοτε στην υπακοή και στο κοινόβιο. Διότι αυτή η ταπείνωση που μαθαίνει να δέχεται ο μοναχός, αυτή η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία τον οδηγεί στην έλξη της Θείας Χάρης. Πώς λοιπόν θα έρθει η Θεία Χάρης μέσα στην ψυχή μας, πώς θα κατοικήσει η Αγία Τριάδα μέσα στην ψυχή μας, πώς θα γίνει η ψυχή μας και η καρδιά μας κατοικητήριο του Θεού, πώς θα αποκτήσουν τις αρετές του Αγίου Πνεύματος, μόνο δια αυτής της οδού, της πλήρης ταπεινώσεως, την οποία εμείς την έχουμε άριστα, γιατί γι' αυτό είμαστε μες στη μόνη. Έχεις αυτή την αρετή της υπακοής. Αναπάμε το γεροντά σου. Τελείωσε, λέει. Δεν σε σταματάνε ούτε τελώνια, δεν σε σταματάνε ούτε δαίμονες, ούτε κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει. Κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ αν δεν την έχεις, χίλιες νηστείες να κάνεις, χίλιες μετάνοιες. Το ίδιο ισχύει έξω και για τους έγκαμους. Εάν η οικογένεια δεν ταπεινώνεται, εάν η γυναίκα δεν ταπεινώνεται, αν ο άντρας δεν ταπεινώνεται και δεν κόβει το δικό του το θέλημα και το δικό του το εγώ, γιατί εκεί είναι όλη η βάση, πρέπει και κλαδεύεται. Εάν δεν τα κόψεις αυτά και δεν τα περάσεις τη δικιά σου γραμμή, τη δικιά σου σκέψη που θα την πεις και στο γέροντα και στον άνθρωπο και στο βήτα, κάνεις το εγώ σου. Δεν λέει πρέπει καν το δικό μας το εγώ να το εμπλέκουμε με το θέλημα του γέροντα και με την επιθυμία του γέροντα. Πρέπει να συνταυτίζεται η επιθυμία του γέροντα, να μάθουμε με την πλήρη υπακοή και να συνταυτιζόμαστε με την επιθυμία. Οπότε αυτό που κάνεις αναγάγεται στο Θεό. Διότι ο γέροντας είναι η στόχον και θέση Χριστού. Όπως είναι μια εικόνα. Που τη βάζει την εικόνα, την είναι η στόχον του Χριστού. Απεικονίζει τον Χριστό. Δεν αποδίδει στο ξύλο ό,τι κάνεις. Εάν λοιπόν δεν το κάνει και δεν είναι επομένως. Επομένως τώρα να σας ρωτήσω έναν έναν. Για να σας ρωτήσει κάποιος από εσάς, είναι αναπαυμένος ο γεροντάς σας? Μένανε με σένα, με σένα, με σένα, με σένα, με σένα. Εάν είναι ο γεροντάς σας αναπαυμένος, μη φοβόσαστε. Πόρτα του παραδείσου να ανοιχθεί. Εάν δεν είναι, τότε εγώ και λίμα. Εάν δεν είναι. Η πόρτα, λέει, της κολάσεως είναι ανοιχτή και μας περιμένει, λένε οι Άγιοι Πατέρες και οι Γραφές. Να λοιπόν πως έρχουμε τη χάρη του Θεού. Από εκεί έρχεται τη χάρη του Θεού. Και έτσι οδήγησε όλη την αδελφότητά του ο Όσιος αυτός γέροντας. Και γι' αυτό είπα ότι τα βιβλία του γέροντος Εφραίμ είναι ψυχοφελή, διότι μας δείχνουν πως ένας σύγχρονος Άγιος, ακολουθώντας τα βήματα των Αγίων Πατέρων της Ερήμου,
που όπως ήταν Σάββας ο Υγειασμένος, Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατέρες και ασκητές της ερήμου που είχαν γύρω τους μοναστικές αδελφότητες που έφταναν μέχρι και 5 και 7 και 10 χιλιάδες μοναχούς, πόσους καθοδηγούσαν και με ποιο τρόπο τους έφταναν να γίνουν και αυτοί άγιοι. Είναι λοιπόν ερώτημα. Πώς θα κερδίσω μέσα στην ψυχή μου τη χάρη του Ιησού? Πώς θα έρθει η χάρης? Μόνο για τις ταπεινώσεις. Μόνο για τις πλήρους υπακοής. Μόνο όταν ο γέροντάς μου πει, αυτός ο μοναχός με αναπάθει μέσα στην ψυχή μου. Όταν αυτό ο γέροντας μπορεί να το πει στον Χριστό, ότι με αναπάθει αυτός ο μοναχός. Ξεκουράζει, με ξεκουράζει. Αν ο γέροντας περνάει και λέει, τώρα τι να πω, μην μιλήσω. Δει κάτι και δεν μιλάει. Και δεν μιλάει γιατί? Για να μην του πει ο μοναχός 10 κουβέντες. Και να φέρει τέτοια παραδείγματα. Είδα, λέει, έναν άγιο, λέει, ηγούμενο, μες στο καραβάκι, λέει, ταξιδεύαμε. Από την Αγία Άννα πηγαίναμε, λέει, στην Δάφνη. Και ήταν ένας άγιος ηγούμενος. Και ήταν ένας υποτακτικός. Κάτι του είπε, λέει, ο ηγούμενος και αρχίνησε ο υποτακτικός. Τον πήγε, λέει, μουρμουρώντας τον ηγούμενο μέχρι που κατεβήκαν από το καραβάκι. Και έλεγε, Θεέ μου, λέει, μία κουβέντα, είπε ο ηγούμενος, 1500, είπε, λέει, ο μοναχός. Τι τραβάει, λέει, αυτός ο ηγούμενος από αυτό το μοναχό? Τι τραβάει? Μπορεί αυτός να είναι αναπαυμένος ο ηγούμενος? Μπορεί να σωθεί αυτός ο μοναχός? Δεν μπορεί. Αν λοιπόν ο ηγούμενος σκέφτεται να πει μια κουβέντα ή να κάνει μια παρατήρηση, γιατί σήμερα εκεί έχουμε φτάσει στα μοναστήρια. Πει ο ηγούμενος μια κουβέντα, κάνει παρατήρηση, κάνει υπόδειξη. Πήραμε τη βαλιτσούλα μας και πήγαμε στο σπίτι μας. Με αυτό δεν είναι μοναχισμός. Δεν πήγαμε στο μοναστήρι να κάνουμε διακοπές. Στο μοναστήρι μπήκαμε για να γίνουμε φως, να μπούμε στην υπακοή, να γίνουμε φως. Άρα αν θέλω να καλλιεργηθώ πνευματικά, αν θέλω, όπως είπε ο Λεόντιος που διάβαζε, και εκεί στις ευχές που διάβαζε, μου λέει μια μέρα, μου λέει, κοίτα εδώ τι γράφει, ο εναγίης αναπαυόμενος. Ότι ο Θεός, μου λέει, κοίταξε, τόσες φορές το έχω διαβάσει, το είχα προσέξει. Ο εναγίης αναπαυόμενος. Ότι ο Θεός αναπαύεται στις άγιες ψυχές. Άρα πρέπει να γίνω άγιος, μου λέει, για να αναπαυθεί ο Θεός μέσα μου. Μέχρι τότε δεν μπορεί να αναπαυθεί ο Θεός μέσα μου. Ο Θεός όντως αναπαύεται εναγίης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φτάσω την ψυχή μου και γι' αυτό το σκοπό μπήκα μέσα μου. Γι' αυτό το σκοπό φόρεσα το μαύρο το ράσο. Και το φόρεσα, θα αναλαμβάνω, γιατί 95% έχω πιθανότητα να το επιτύχω αυτό. Να την υπακοή. Ενώ όταν ήμουν έξω, δεν θα διαπίστωνα ποτέ τον εγωισμό μου. Δεν θα το έβλεπα το ύψος του εγωισμού μου. Τώρα μου το κλαδεύει ο ηγούμενος, ο γέροντας, μου κλαδεύει τον εγωισμό μου. Ενώ όταν ήμουν έξω, δεν θα μπορούσα να τον δω. Δεν θα μπορούσα να τον δω. Οπότε εκεί, γι' αυτό και κινδυνεύω να χαθώ έξω. Γι' αυτό και κινδυνεύω να χαθώ έξω στον κόσμο. Γιατί δεν υπάρχει καθοδηγητής που θα με καθοδηγήσει. Και να είναι όλη την ώρα 24 ώρες πάνω του κεφάλι να με καθοδηγεί. Δεν υπάρχει. Το ίδιο όμως πρέπει να γίνονται και μέσα και πρέπει να το λέμε και στα χριστιανικά ζευγάρια. Ότι αυτή είναι η οδός που θα έλξουν τη χάρη του με τις καρδιές τους. Η τελεία ταπείνωση. Η τελεία ταπείνωση. Και γι' αυτό το ζευγάρι συγκρούεται, γιατί υπάρχει το εγώ και το θέλω. Το εγώ και το θέλω. Ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, όχι να γίνει έτσι. Ας πει ο άντρας στη γυναίκα ότι το φαγητό έβαλες πολύ, απλή παρατήρηση να κάνει. Ρε γυναίκα, πολύ λάδι έβαλες μέσα στο τηγάνι. Απάντηση της γυναίκας. Κάνε εσύ τη δουλειά σου και εγώ ξέρω.
Αυτό τι βγάζει. Τον εγωισμό βγάζει. Τη γυναίκα που είπε αυτό που είπε. Και το ανάποδο πάλι να ήταν, έτσι. Και το ανάποδο να ήταν. Άλλαζε ο άντρας τη ρόδα του αυτοκινήτου και είχε μουτζουρωμένα χέρια. Και πάει και του λέει η γυναίκα, πού πας παιδάκι με τα πλύνεις μέσα στο νερό και αυτά τα χέρια. Δεν βλέπεις ότι έχω εκεί τα πιάτα. Απαράτα μέσα γυναίκα, κάνει εσύ τη δουλειά σου. Δεν δέχεται την υπόδειξη. Δεν δέχεται την υπόδειξη ούτε ο άντρας. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι πίσω από εκεί που δεν δέχεται την υπόδειξη, ότι κρύβεται ένας υπέρμετρος εγωισμός. Εγωισμός και ένα πολύ μεγάλο πάθος, το θέλω του ανθρώπου, το οποίο αν δεν υποταχθεί και αν δεν σκύψει το κεφάλι και αν δεν πνίξει το θηρίο αυτό μέσα του, όλες τις περιπτώσεις βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να δει. Δεν μπορεί να δει. Και γι' αυτό κινδυνεύει έξω. Γιατί έξω δεν έχει άνθρωπο πάνω από το κεφάλι, η οικογένεια, το ζευγάρι που να το καθοδηγεί. Και γι' αυτό οι μοναχοί είναι ευλογημένοι. Με τυχεροί θα λέγαμε. Καθότι έχουν πάνω από το κεφάλι τους άνθρωπο που τους καθοδηγεί συνέχεια. Που τους καθοδηγεί συνέχεια. Πώς πολλές φορές λέμε τι τυχεροί είμαστε που πήγαμε όσοι πήγατε στα κατηχητικά σχολεία εν συγκρίση με κάποιους άλλους που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην εκκλησία. Γιατί λες, εγώ πήγα κατηχητικό σχολείο, έμαθα πέντε πράγματα για τον Χριστό. Κοίτα οι άλλοι που δεν πήγαν δεν έχουν μάθει τίποτα. Και δεν ξέρουν πέντε Θεού. Έτσι εμείς είμαστε. Και έτσι θα λέμε όταν είμαστε στη Βασιλεία του Θεού, ενωμένοι κοντά με τον Χριστό. Δόξα τω Θεώ που πήγα σε ένα μοναστήρι και πρόλαβα και σώθηκα. Διότι αν έμενα έξω, δεν ξέρω αν θα σωζόμουν. Διότι το παν ξεκινάει τον εγωισμό του ανθρώπου. Το παν ξεκινάει από εκεί. Άρα η αίτηση της χάριτος του Θεού γίνεται μέσω μίας οδού μονάχα. Ταπεινοφροσύνη. Και γι' αυτό λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τη χάρη μου λέει τη δίνω μόνο στους ταπεινούς. Στους υπερήφανους αντιτάσσουν. Φεύγουν. Ας μάθουμε λοιπόν να ακολουθούμε αυτή την οδό, εμείς σαν μοναχοί, την οδό της σίγουρης σωτηρίας, που είναι η υπακοή. Και το να αναπαύουμε καθημερινά ψυχικά, να αναπαύουμε ψυχικά το γέροντά μας. Ο γέροντάς μας μαζί μας να είναι χαρούμενος πάντοτε. Και έστω και αν το μας μαλώσει, όταν φωνάξει, όταν εκνευριστεί, να μην του δίνουμε αφορμές. Και να λέμε γιατί τον εκνεύρισε. Γιατί δεν το έκανε έτσι αυτό. Γιατί να αναγκαστεί να μου κάνει παρατήρηση ο γέροντας. Γιατί να τον συναχωρήσω. Όταν φροντίζω και τον αναπαύω, δεν θα τον συναχωρήσω. Δεν θα τον αντιλογήσω. Θα είναι όλα σε μια σειρά. Και τότε ο γέροντας θα πει, κοίταξε αυτός ο μοναχός, πράγματι μου ξεκουράζει την ψυχή. Όταν το πει αυτό ο γέροντάς σας, να ξέρετε ότι τότε έχετε κερδίσει και τη Βασιλεία του Ουρανού. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λένε πατέρες, αυτά τα λένε ασκητές, αυτά τα λένε άγιοι. Και αυτά να εφαρμόσουμε, ώστε όπως είμαστε εδώ όλοι μαζί, να βρεθούμε και στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.